Η κρίση χτύπησε και την αγαπημένη δραστηριότητα πολλών ανδρών, το κυνήγι. Αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των κυνηγετικών αδειών που εκδόθηκαν φέτος σε σχέση με πέρυσι, καθώς φέτος παρατηρείται σημαντική μείωση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κ. Στραφαϊλίδης, η μείωση που έχει καταγραφεί πανελλαδικά αγγίζει το 8%. Δηλαδή, 20.000 περίπου κυνηγοί σταμάτησαν την ενασχόλησή τους με το κυνήγι. Καθώς, όπως διευκρινίζει, το κυνήγι θεωρείται ένα ακριβό χόμπι, αν αναλογιστεί κάποιος το κόστος της άδειας, της βενζίνης για τις μετακινήσεις, αλλά και των αναλώσιμων υλικών. 15 ευρώ λιγότερο θα κληθούν να πληρώσουν οι κυνηγοί της Αλεξανδρούπολης για την έκδοση της ετήσιας κυνηγετικής τους άδειας. Η μείωση αυτή έγινε λόγω της οικονομικής στενότητας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Ραφαηλίδης, προκειμένου να μην σταθούν οι οικονομικοί λόγοι ανασταλτικός παράγοντας για όσους αγαπούν τη συγκεκριμένη ασχολία. Φέτος, βάσει των στοιχείων που έχουμε, περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην έκδοση των αδειών. Εμείς σαν κυνηγητικός σύλλογος, βλέποντας την οικονομική κατάσταση των κυνηγών, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε το κόστος της αδείας 15 ευρώ, που σημαίνει πέρυσι ο κυνηγός πλήρωνε την άδεια 131, φέτος θα την πληρώνει 116. Βέβαια θα έχουμε μια παρέκκληση στον προϋπολογισμό του συλλόγου και γι' αυτό έχουμε κάνει τις μειώσεις στο προσωπικό μας, μειώσεις αποδοχών, και θα κοιτάξουμε να πορευτούμε με τα έσοδα που θα έχουμε φέτος. Η μείωση έκδοσης κυνηγετικών αδειών ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά. Στην Αλεξανδρούπολη εκδόθηκαν 500 άδειες λιγότερες από την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι το μισό οφείλεται στην κρίση που υπάρχει και το άλλο μισό ήταν και πιστεύω ήταν και στην ίδρυση του καινούριου συλλόγου. Πανελλαδικά όμως το κυνήγι είχε μια μείωση περίπου 8%, που σημαίνει περίπου στις 20.000 κυνηγοί δεν έβγαλαν άδεια πέρσι. Το κυνήγι, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, είναι μια ακριβή ασχολία, καθώς απαιτεί εξοπλισμό, βενζίνη για τη μετακίνηση και αρκετά αναλώσιμα υλικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν θα βγάλει άδεια ο κυνηγός, θα πρέπει να πάει στο κυνήγι και εκείνο είναι το ακριβό. Η άσκηση της θύρας κοστίζει περισσότερο. Ο εξοπλισμός, το αναλώσιμο υλικό, οι βενζίνες και όλα αυτά είναι που θα έχει πρόβλημα ο κυνηγός για να πάει στο κυνήγι.